Πόσο καλά είναι σήμερα ενημερωμένε οι γυναίκε στη χώρα μα για τα θέματα τη Βρισκόμαστε σε ένα χώρο που γίνεται το 12ο συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αντισύλληψη, με 1.500 συνέδρου, από το οποίο είχαμε πάρα πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Πραγματικά για τον ελληνικό χώρο τα συμπεράσματα δεν είναι καθόλου ευνοϊκά υπό την έννοια ότι αρκετές γυναίκες χρησιμοποιούν αντισύλληψη αλλά δεν είναι ενημερωμένε. Δεν ξέρουν τα υπέρ και τα κατά τη χρήση των αντισυλληπτικών μεθόδων. Δεν ξέρουν, παραδείγματο χάρη, ότι υπάρχουν αντισυλληπτικέ μέθοδοι που μπορεί να τι χρησιμοποιήσουν και για μεγάλο χρονικό διάστημα με μία συσκευή και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρουν ότι το χάπι, το οποίο παίρνει η γυναίκα, το αντισυλληπτικό χάπι, πέραν το ότι προσφέρει την αντισύλληψη στη γυναίκα, έχει ευεργετικέ επιδράσει πάνω στον οργανισμό τη γυναίκα. Αντιθέτω, νομίζουν ότι το χάπι είναι μια ορμόνη η οποία θα καταστρέψει τον οργανισμό της γυναίκας και είναι λάθος. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ πίσω όσον αφορά την ενημέρωση και χρειάζεται πολύ ενημέρωση. Γιατί? Γιατί πρώτον η αντισύλληψη είναι απαραίτητη, όχι γιατί δεν θέλουμε παιδιά. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από παιδιά, έχει ανάγκη από γεννήσει, αλλά για το λόγο το ότι θέλουμε τα παιδιά όταν πρέπει να τα έχουμε τα παιδιά και όχι να έρχομαι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Τι είναι αυτό που φοβούνται περισσότερο. Ουσιαστικά φοβούνται ή μάλλον να το αρχίσουμε κάπως διαφορετικά που παίρνουν τις πληροφορίες. Παίρνουν τις πληροφορίες όχι από επίσημα αν θέλετε όργανα ή τους γιατρούς ή τους επαγγελματίες υγείας. Παίρνουν μια πληροφορία από το φίλο, τη φίλη, την οικογένεια, το σπίτι, το σύντροφο και μερικές φορές από ηλεκτρονική πληροφόρηση η οποία μπορεί να, είναι, να, μην είναι πλήρης, πλήρως τεκμηριωμένη. Επομένως παίρνουν την πληροφόρηση από εκεί και δεν πάνε μετά να δουν αν αυτό που πήρανε είναι σωστό ή όχι. Παίρνουν επομένως εσφαλμένες πληροφορίες ή πλημελείς πληροφορίες και φτάνουν σε ένα σημείο να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αντισύλληψη. Αποτέλεσμα μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το πιο ενδιαφέρον σημείο της έρευνας? actually i have to say that a number of different things were really intriguing to us and the survey almost confirmed what we uh, suspected uh, there are now a, a lot of change a lot of improvement uh, in the years regarding the information on the different available options of uh, contraceptives but was, uh, what was really surprising to me is to learn that the majority of the women would like to change something about the contraceptive that they are actually using. So it seems that they are not a taking an active role uh, when they uh, engage the discussion with their healthcare professional. It seems there are a sort of disconnection between them. The healthcare professional take into consideration their lifestyles but they want to change something. So it, it is not a real discussion. It seems that they are uh, talking but not. Really discussing. That was the most intriguing thing for me.